αναγνωρίσουμε λίγο τους κριτές μας. Θα ξεκινήσουμε με την Εφροσύνη Δημοπούλου. Εφροσύνη, μας ακούς? Καλημέρα σας. Ναι, σας ακούω. Μια χαρά. Καλώς την. Είσαι καλά? Είμαι πάρα πολύ καλά, ναι. Νομίζω ότι είμαι πολύ καλά από όλα αυτά τα βιντεάκια τα υπέροχα που είδαμε τα παιδιά αυτές τις τελευταίες μέρες. Ήταν πάρα πολύ συγκινητικό. Ωραία, χαίρομαι που το απόλαυσες κι εσύ. Πώς σου φάνηκε έτσι σαν εμπειρία που έκρινες από βιντεάκια διαδικτυακά? Θα πω το εξής, σε σχέση και με αυτό που είπες πριν, για το αν έπρεπε να γίνει, αν δεν έπρεπε, οι συνθήκες. Εμένα αυτό μου απέδειξε ότι αυτό που έχει σημασία είναι η εσωτερική συνθήκη του κάθε ανθρώπου. Οι εξωτερικές συνθήκες πάντα διορθώνονται, προσαρμόζονται και απλά εκφράζουν το μέσα μας. Και αυτό ήταν το πολύ συγκινητικό και το πολύ ελπιδοφόρο. Ότι είδα παιδάκια από μικρή ηλικία μέχρι πιο μεγάλους ενήλικες να μην σταματάνε, να μην τους σταματάει τίποτα, γιατί η ανάγκη τους για έκφραση μέσα από το σώμα ήταν τέτοια όπου δεν είχε καμία σημασία αν χορεύανε στη σκηνή του θεάτρου ή αν ήτανε στην παραλία ένα παιδάκι στην αμμουδιά, σε μπαλκόνια, σε μοσαϊκά, σε ταράτσες, έξω. Αυτό είναι το σπουδαίο, ότι και αποδεικνύει ότι η τέχνη γενικότερα, ο χορός ειδικότερα, δεν είναι πολυτέλεια. Είναι πρωτογενής ανάγκη του ανθρώπου. Mm-hmm. Πρωτογενής είναι ανάγκη ύπαρξης. Οπότε ναι, και διαδικτυακά, βεβαίως. Αυτό είχαμε, αυτό κάναμε, καταφέραμε να εκφραστούμε. Αυτό είναι το σπουδαίο. Χαίρομαι που το βλέπεις έτσι. Ταυτίζονται οι απόψεις μας, είναι η αλήθεια. Ναι, πολύ, πάρα πολύ ωραία. Πραγματικά πολύ ενδιαφέρον για τοποθέτηση αυτή. Και να καλωσορίσουμε και την Σταβριάνα Γκαρνάβου. Σταβριάνα, καλημέρα. Καλημέρα σας. Πώς είσαι? Πολύ καλά, πολύ καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για την πρόσκληση. Και εγώ από τη μεριά μου να σας πω μεγάλα συγχαρητήρια για αυτή τη διοργάνωση και στα παιδάκια φυσικά. Το απόλαυσα και εγώ πάρα πολύ. Και είδα ότι έχουν ένα φανταστικό επίπεδο. Φανταστικό επίπεδο και να πω συγχαρητήρια και στους καθηγητές. Γιατί χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε δηλαδή να έχουμε ένα τέτοιο επίπεδο που δείχνει ότι από τους καθηγητές ξεκινάει, και συγχαρητήρια για την προσπάθεια. Θεωρείς ότι όλο αυτό βοηθάει τους μαθητές να εξελιχθούν? Γιατί σχεδόν χωρίς μαθήματα γυρίζουν ένα βιντεάκι, να το στείλουν κτλ. Τους βοηθάει παρόλα αυτά? Πιστεύω πως προσπαθούμε να βρούμε άλλο τρόπο, όπως είπε και η Εφροσύνη. Δεν σταματάει τίποτα το χορό, την ανάγκη μας για έκφραση. Παρόλα αυτά μπορούμε όμως να εξελιχθούμε. Και εγώ το είδα δηλαδή στα βιντεάκια, τα παιδιά προσπάθησαν να βρουν ωραίες τοποθεσίες. Παρόλα αυτά φαντάζομαι ότι σίγουρα, εντάξει, διαδικτυακά μαθήματα, δύσκολο, αλλά γιατί όχι, πάμε για εξέλιξη, μπορούμε και έτσι. Ναι. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συνεργασία αυτή. Και εγώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και την Εφροσύνη και τη Σταβριάνα, και να μιλήσουμε και με τον Γιώργο το Χρονόπουλο. Γιώργο. Καλή σας μέρα και από μένα. Καλώς τον, καλημέρα. Πώς ήταν λοιπόν αυτή η εμπειρία για σένα? Νομίζω ότι, όπως είπαν και τα δύο προηγούμενα κορίτσια και οι συνάδελφοι, ήταν πρωτόγνωρο, αλλά το κυριότερο είναι ότι η συνθήκη η οποία ζούμε είναι πρωτόγνωρη και για αυτό το λόγο έπρεπε να προσαρμοστούμε. Οπότε νομίζω ότι η προσαρμογή έφτασε σε ένα πολύ καλό βαθμό. Ωραίο εργαλείο, βοήθησαν και τα μαθήματα και οι διαγωνισμοί πάρα πολύ. Προσωπικά ελπίζω να μην το ξαναζήσουμε για πάρα πολύ καιρό. Ναι. Okay. Νομίζω εμείς... ότι αυτό ήταν. Ναι, αφού και εμείς όταν κλείναμε τον προηγούμενο διαγωνισμό και λέγαμε ίσως ξανασυναντηθούμε διαδικτυακά, ήταν κάτι που δεν θέλαμε να συμβεί. Και δυστυχώς είμαστε πάλι διαδικτυακά, αλλά ας ελπίσουμε ότι είναι το τελευταίο. Νομίζω ότι για όλους τους καλλιτέχνες, είτε δεν προσωπικά σαν γνώμη δεν διαχωρίζω ερασιτέχνη και επαγγελματία στην τέχνη, δεν υπάρχει τέτοιος διαχωρισμός σε μένα.
Αλλά οποιοδήποτε είναι καλλιτέχνης και είναι από τότε που γεννιέται μέχρι την ώρα που φεύγει από αυτό το πλανήτη, αυτούς τους 10 μήνες από τον Νοέμβριο, αλλά και πιο πριν αυτή η καραντίνα, δεν είναι ούτε θέμα βιοπορισμού, ούτε θέμα τέλος πάντων εκτόνωση, είναι το οξυγόνο μας. Και νομίζω αυτό το βλέπει σε παιδάκια 6 χρονών και σε ανθρώπους 60 χρονών, που είτε η τέχνη τους είναι ο χορός, είτε η τέχνη τους είναι οποιαδήποτε άλλη, την οποία δεν μπορούν να εξωτερικεύσουν. Νομίζω ότι εδώ πέρα έχει δημιουργηθεί ένα πολύ μεγάλο θέμα. Γι' αυτό λέω, ελπίζω αυτό το εργαλείο, όσο και αν βοήθησε, να είναι τελευταία φορά που βοήθησε. Μπορώ να κάνω μια πολύ γρήγορη επισήμανση εδώ. Εννοείται, με χαρά, να σ' ακούσουμε. Χωρίς να είμαι, δεν νομίζω ότι είμαι ακριβώς φύση αισιόδοξος άνθρωπος. Παρ' όλα αυτά, έχω την αίσθηση ότι μέσα από αυτή τη συνθήκη θα εξελιχθεί και η τέχνη, μάλλον θα εμπλουτιστεί στο μέλλον, με περισσότερα μέσα. Όπως και διαδικτυακές παραστάσεις που έτυχε και παρακολούθησα, νομίζω ότι θα ενταχθούν και θα ενσωματωθούν στη δημιουργικότητα των καλλιτεχνών τεχνολογίες που αναγκαστήκαμε τώρα να χρησιμοποιήσουμε, αλλά που νομίζω ότι αυτό στην πορεία θα μας δώσει πράγματα. Προφανώς το δεν ακυρώνεται, ούτε μπορεί να συγκριθεί με τίποτα η φυσική εμπειρία, αλλά νομίζω ότι απλά θα βγούμε πιο πλούσιοι. Γιατί οι καλλιτέχνες αυτό έχουμε μάθει και κάνουμε όλα τα χρόνια. Να δημιουργούμε σε καιρό πολέμου, να δημιουργούμε με πείνα, με δίψα, σε ό,τι συνθήκες. Έτσι είναι. Σίγουρα το διαδικτυακό ήρθε για να μείνει. Δηλαδή κάποια πράγματα θα μείνουν, απλά να μην είμαστε αναγκασμένοι να λειτουργούμε. Αυτό είναι σημαντικό. Να έχουμε επιλογή και όπου διευκολύνει. Δηλαδή σε εμάς αρέσει πάρα πολύ και σκεφτόμαστε μήπως κρατήσουμε έναν διαδικτυακό διαγωνισμό. Αυτό που μας αρέσει πάρα πολύ είναι ότι παιδάκια που δεν είχαν την ευκαιρία να έρθουν στους κανονικούς μας διαγωνισμούς από επαρχία, από τα νησιά μας, μας έστειλαν βίντεο που δεν θα μπορούσαν να έρθουν και να κάνουν όλα τα έξοδα να μετακινηθούν και να έρθουν. Αυτό μας ευχαρίστησε πάρα πολύ. Οπότε σε κάθε τι υπάρχει και η κακή και η καλή πλευρά. Είναι και η τέχνη της κινηματογράφησης μέσα. Θα έχουμε αυριανούς σκηνοθέτες. Σωστά. Και τώρα που δεν μπορούσαν να είναι και στις σχολές, πολλοί βρίσκαν και όμορφα μέρη να... το βλέπαν και σκηνοθετικά. Έχεις δίκιο, ναι, να γυρίζουν τα βίντεο κτλ. Πριν σας αποδεσμεύσουμε, να πω κάτι λίγο, όποιος θέλει να το εξηγήσουμε στις κατηγορίες που είναι, στις dance, hip-hop τύπου κατηγορίες. Υπάρχουν κάποια κομμάτια που αρέσουν πάρα πολύ στα παιδιά, όμως ήθεστε σε αυτό το είδος να υπάρχουν και κάποιες απρεπείς εκφράσεις μέσα στα κομμάτια. Οπότε εμείς βρήκαμε τα κομμάτια που τους αρέσουν, τα μουσικά κομμάτια που τους αρέσουν, αλλά βρήκαμε κάποια clean version που είχαν κάποιους ήχους έτσι ώστε να μην ακούγονται αυτές οι λέξεις. Δυστυχώς, κατά λάθος, κάποια παιδάκια ίσως πήρανε, επειδή ξέρανε «Α, αυτό είναι το κομμάτι, δεν χρειάζεται να το βρω στο YouTube», στην εκτέλεση που το δώσανε, οπότε χρησιμοποίησανε τη version που έχει τις απρεπείς εκφράσεις και γι' αυτό ίσως παρατηρήσετε κάποια... εμείς τι κάναμε, βάλαμε μουσική από πάνω από το βίντεο για να μην ακούγονται αυτές οι εκφράσεις, οπότε ίσως παρατηρήσετε μια καθυστέρηση στην εικόνα και στον ήχο που θέλω σε αυτό το σημείο να πω οπωσδήποτε, όπως λέμε σε κάθε διαγωνισμό και μπορούν να μας το επιβεβαιώσουν και οι κριτές μας, ότι εσείς μπορεί να δείτε λόγω σύνδεσης ή αυτού του προβλήματος που προσπαθήσαμε να λύσουμε μια καθυστέρηση στον ήχο και στην εικόνα, αλλά να ξέρετε ότι οι κριτές μας έχουν δει τα βίντεο σε άριστη ποιότητα, ολόκληρα και όχι μονταρισμένα και με καμία καθυστέρηση σε ήχο και εικόνα. Εδώ ίσως στο μοντάζ, ίσως όχι ότι φταίει το μοντάζ, απλά τα βλέπετε σε λιγότερη διάρκεια. Υπάρξει μια καθυστέρηση ή λόγω σύνδεσης που ευχόμαστε ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα και θα είναι καλή. Άρα, τι θέλω να πω και το άφησα λίγο να ξεφύγει, αλλά για να καταλάβετε και πώς έχουν δει κριτές μας τα βίντεο και πώς τα δείτε εσείς. Να εξηγήσουμε λίγο στα παιδάκια, γιατί πρέπει να προσέχουν λίγο με τη μουσική. Θέλεις, Γιώργο, να πεις εσύ? Ναι, λοιπόν, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι διάφορα είδη μουσικής έχουν τέλος πάντων, προσεγγίζουν το θέμα τους, τη θεματολογία τους με διαφορετικό τρόπο. Ο καλλιτέχνης είναι ο δημιουργός, είναι καλλιτέχνης, θα εκφραστεί έτσι όπως αυτό θέλει. Καλός ή κακός, ναι,
αν και η τέχνη προσπαθεί να σπάσει τα όρια, όλα τα όρια, πρέπει να κινούμαστε σε κάποιες κοινωνικές μεταβλητές. Όταν τέλος πάντων έχουμε κάποιες απρεπές εκφράσεις σε ένα κομμάτι, θα ήταν καλό όταν μιλάμε με δημόσιο λόγο και όταν έχουμε τέλος πάντων δίνουμε βήμα στον καλλιτέχνη μέσα από το χώρο μας να ακουστεί. Αυτό τέλος πάντων το προσέχουμε ιδιαίτερα. Ειδικά δε όταν μιλάμε σε παιδιά εφηβείας, προεφηβείας, πιο μικρά παιδιά. Οπότε εκεί πέρα πρέπει να είμαστε, ας πούμε, λίγο προστατευτικοί, χωρίς να πάει να πει. Δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Η μουσική κυκλοφορεί ελεύθερα. Ναι, εννοείται ότι κυκλοφορεί ελεύθερα. Θεωρούμε όμως, τουλάχιστον έτσι θέλω να πιστεύω ότι λειτουργούμε όλοι μέσα στην τέχνη, ότι κάποια πράγματα πρέπει να τα προστατεύουμε εμείς. Από εκεί και πέρα, το ότι υπάρχει ελεύθερο, αυτό δυστυχώς είναι out of our reach, οπότε μένουμε σε αυτό που μπορούμε. Γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι τα clean versions, τα οποία πολύ καλά κάνατε και βρήκατε, είναι η ιδανική λύση για να χορέψει ένα παιδί. Αυτό είναι. Γι' αυτό το λόγο μας ενδιαφέρει. Παρακαλώ. Τι ακούγεται στις μικρές ηλικίες, γιατί εννοείται ότι οι άνθρωποι που γράφουν τη μουσική έχουν απόλυτη ελευθερία έκφρασης και δεν το συζητάμε και δεν θα το λογοκρίνουμε εμείς. Απλά για μας η εικόνα ενός μικρού παιδιού να χορεύει και από πίσω να ακούγονται κάποιες αρκετά έτσι, άσχημες εκφράσεις, ήταν αυτό που θέλαμε και το κάναμε χωρίς να θέλουμε να βάλουμε καμία λογοκρισία στην τέχνη. Να προστατεύσουμε τα παιδιά που χορεύουν και ακούγονται πίσω κάποια λόγια. Γι' αυτό έτσι ήθελα να το πούμε. Είναι δυστυχώς σημείο των καιρών αυτό και η μουσική, ας πούμε, και διάφορα άλλα πραγματάκια στα οποία ίσως προωθείται από όλο αυτό το όλο σύστημα τέχνης συγκεκριμένης μουσικής. Αλλά γενικότερα νομίζω ότι αυτές τις ηλικίες πρέπει εμείς να τις προσέχουμε ιδιαίτερα. Ωραία. Να διευκρινίσουμε βέβαια ότι αυτή η λάθος επιλογή των τραγουδιών δεν έχει επηρεάσει το αποτέλεσμα της κρίσης σας. Έτσι. Καμία περίπτωση, ναι. Ναι, σε καμία περίπτωση. Αυτό το διευκρινίζουμε και το τονίζουμε, γιατί οι συνθήκες που γίνεται ο διαγωνισμός είναι ιδιαίτερες, είναι δύσκολες. Πολλά παιδιά στείλανε ακόμα και χωρίς επίβλεψη δασκάλου βίντεο, είχαν το δικαίωμα και το κάνανε. Οπότε δεν μπορούμε κι εμείς να είμαστε ούτε πολύ αυστηροί ούτε πολύ απαιτητικοί. Εκ των πραγμάτων είμαστε λίγο πιο ελαστικοί, γιατί όταν ο διαγωνισμός γίνεται στο γήπεδο, μπορούμε και το ελέγχουμε καλύτερα. Ένα τελευταίο πραγματάκι. Συγγνώμη, σε αυτό και γενικότερα, όχι μόνο στη μουσική και στην κινησιολογία και στα πάντα, δηλαδή ακόμα και η επιλογή της τοποθεσίας, ειδικά σε αυτές τις ηλικίες, ναι, αυτό το οποίο λέω στους μαθητές μου είναι ειλικρινά, προσπαθήστε να αποτύχετε όσο περισσότερο μπορείτε. Όσο περισσότερο αποτυχάνεις, ναι, τόσο περισσότερο μαθαίνεις. Η συνεχόμενη επιτυχία δεν θα βοηθήσει κανέναν. Η αποτυχία όμως θα σε μάθει, οπότε σιγά σιγά θα φτάσεις εκεί που θέλεις. Δεν υπάρχει λογοκρισία. Δεν θα κρίνουμε λάθος επειδή διαλέχθηκε ένα κομμάτι, τέλος πάντων επειδή ο ήλιος έπεφτε και δεν βλέπαμε. Θεωρώ ότι και τα κορίτσια, οι κοπέλες, οι συνάδελφοι το καταλαβαίνουν, είναι αρκετά έμπειρες για να το καταλάβουμε. Οπότε νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι είμαστε όλοι στην ίδια γραμμή. Ναι, ωραία. Πολύ ωραία. Εξαιρετικά. Και πόσο δίκιο έχεις για αυτό που είπες, πόσο μεγάλο μάθημα είναι η αποτυχία. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ που το είπες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους τρεις για τον ενθουσιασμό που δείξατε σε όλη αυτή τη συνεργασία, για τους χρόνους σας που ήσασταν άψογοι. Πραγματικά σας ευχαριστούμε εκ μέρους του διοικητικού και εγώ προσωπικά. Και ελπίζω να συνεργαστούμε στο μέλλον και να τα πούμε από κοντά. Από κοντά. Από κοντά. Από κοντά. Ωραία. Οπότε μπορούμε να σας αποδεσμεύσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα δούνε τα παιδιά της βαθμολογίας σας, θα βγαίνουν καρτέλες μετά τις κατηγορίες και θα τα δούνε. Θα υπάρχουν οι βαθμολογίες στη FlyMark και μπορούν να τις κατεβάσουν τα παιδιά να τις δούνε και αναλυτικά αργότερα. Οπότε σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας. Να είστε καλά, κυρία μου. Καλή σας μέρα.